Γεια σας γλυκά μου φρουστιουμπάκια και καλωσορίσατε σε ένα vlog που θα είναι το τελευταίο το vlog πριν γλυκά μου φρουστιουμπάκια, δεν μπορείτε να αντιληφθείτε πόσο ευτυχισμένη και χαρούμενη είμαι. Ναι, μπορεί να κάνω εγώ το γύρισμα αυτού εδώ του vlog τι ημερομηνία, 6 Νοεμβρίου, την Παρασκευή, μία μέρα πριν το οριστικό lockdown που θα ξαναμπούμε ξανά για 3 εβδομάδες, ελπίζω. Υπάρχει λόγος που το γυρνάω τώρα και εσείς το βλέπετε την τελευταία εβδομάδα του Νοέμβρη, διότι δεν ξέρω τι θα γίνει και αν μέσα στο Δεκέμβρη θα έχουμε ακόμα, θα παραμείνουν τα μέτρα του lockdown και φοβάμαι. Γι' αυτό λοιπόν γυρνάω σήμερα αυτό το βίντεο γιατί θέλω να βγω έξω και να ψωνίσω κάποια πράγματα. Δεν μπορείτε να καταλάβετε αυτή τη στιγμή την ενέργειά μου, ελπίζω να την παίρνετε όλη την ενέργεια της ευτυχίας, των θετικών, των vibes, γίνεται χαμούλης. Λοιπόν, έχω να σας κάνω βασικά μία τρομερή ανακοίνωση που φαντάζομαι οι περισσότεροι από εσάς θα χαρείτε πάρα πολύ. Πρώτη φορά θα συμβεί αυτό εδώ το πράγμα στο AfroTube και είμαι πάρα πολύ έτσι εν μέρη φοβισμένη, τρομαγμένη, πώς θα ανταπεξέλθω λίγο, okay, θα το δούμε όμως. Αλλά η ανακοίνωση που θέλω να σας κάνω είναι ότι... Ίσως να βάλω ήχο ή τύμπανα. Θα δείξει. Ανακοίνωση λοιπόν που θέλω να σας κάνω είναι ότι για πρώτη φορά θα κάνω vlog μας για 24, 25, 26 μέρες, δεν ξέρω ακόμα, αλλά θα κάνω vlog μας από 1η Δεκεμβρίου μέχρι τις 25 Δεκεμβρίου. Σίγουρα κάθε μέρα θα υπάρχει ένα βιντεάκι. Ναι, είμαι πάρα πολύ έτσι ενθουσιασμένη, διότι δεν ξέρω αν θα ξαμπορέσω ποτέ στη ζωή μου να κάνω vlog μας. Είναι ιδανικές συνθήκες για να γίνουνε, διότι δεν έχω την δουλειά μου επειδή είμαι σε αναστολή και μου κάθεται πάρα πολύ καλά στο να καταφέρω να κάνω vlog μας. Ενώ καταλαβαίνετε, αν ήμασταν π.χ. πέρυσι, δεν γινόταν να κάνω vlog μας, διότι όταν δουλεύεις και γυρνάς αργά το απόγευμα σπίτι, δεν προλαβαίνεις όχι να γυρίσεις βίντεο, όχι να μοντάρεις, τίποτα από αυτά. Anyway, αυτό ελπίζω να χαίρεστε. Περιμένω από κάτω τα σχόλιά σας να μου πείτε πώς αισθάνεστε ότι από 1η Δεκεμβρίου άνοιξε η πόρτα. Αν είναι δυνατόν, μου χαλάει τον ήρμο! Θέλω λοιπόν να μου γράψετε από κάτω τα σχόλιά σας αν σας αρέσει που θα κάνω κι εγώ για πρώτη φορά vlog μας. Ελπίζω να μην είναι τελευταία και να μπορέσω, να μπορώ χρόνο παρά χρόνο και κάθε χρόνο να κάνω vlog μας. Αυτό το αποφασίζουμε ανάλογα με τις ζωές μας και πώς είναι τον καιρό εκείνο και τις εποχές εκείνες. Αλλά γι' αυτό το Δεκέμβριο του 2020 θα είμαστε κάθε μέρα μαζί. Λοιπόν, θα σας πω όμως λίγο και τις φοβίες μου, διότι φοβάμαι και ένας λόγος που το σκεφτόμουν και το ξανασκεφτόμουν και δεν σας το έχω πει νωρίτερα ότι σκέφτομαι να κάνω vlog μας είναι το ότι φοβάμαι για το content. Ότι εδώ με το ζόρι κάνω δύο βίντεο την εβδομάδα, με το ζόρι. Τώρα πώς θα καταφέρω να κάνω κάθε μέρα βίντεο, να το μοντάρω, να το φτιάχνω, τι content θα σας βγάζω. Τέλος πάντων, έχω φτιάξει ένα σχεδιάγραμμα με 25 διαφορετικά βίντεο, ελπίζω να τα καταφέρω να βγούνε. Να ξέρετε επίσης ότι επειδή φοβάμαι λοιπόν για το lockdown, πριν λίγες μέρες πήγα IKEA με τον Χρήστο, πήγα Τζάμπο με τον Χρήστο, IKEA πήγα για να βρω χριστουγεννιάτικα, έχω βλογκάρει, αλλά δεν τα έχω ανοίξει, ό,τι έχω πάρει είναι κλειστά, γιατί θα τα γυρίσω την επόμενη εβδομάδα, να έχω κάποια βίντεο, να είμαι κάποια βίντεο μπροστά στα vlog μας. Άρα έρχεται IKEA Hall, όπου είναι για διακόσμηση σπιτιού που πάω για χριστουγεννιάτικα. Πάω και Τζάμπο που γίνεται χαμός από χριστουγεννιάτικα και είναι τέλεια και μετά θα έχουμε και στολισμό. Αυτά τα βιντεάκια θα τα προγυρίσω γιατί φοβάμαι με το lockdown πάρα πολύ παιδιά και είπα μία τώρα που το αποφάσισα εγώ να κάνω vlog μας θα δεις που θα είναι όλα κλειστά. Ωραία. Τέλος πάντων, άρα όταν έρθει αρχές Δεκέμβρη που μπορεί εμείς ακόμα να έχουμε lockdown θα δείτε αποσπάσματα από μαγαζιά έξω που πάω.
αλλά είναι του Νοεμβρίου γυρισμένο αυτό. Θα κάνουμε κανονικά σε εκείνη το χρονική περίοδο, όμως το... έλα, real time τέλος πάντων, το haul και αυτά και το στόλισμα και όλα αυτά. Αυτό και σήμερα λοιπόν, που είμαι τόσο ενθουσιασμένη και άνοιξα την κάμερα, για ποιο λόγο το γυρίζω 6 Νοεμβρίου, γιατί τώρα έχω ετοιμαστεί και έχω φτιαχτεί, γιατί θα φύγω με την κολλητή μου τη Δήμητρα. Θέλω να πάω Γλυφάδα στα Σεφορά, λογικά θα πάω, δεν ξέρω, η Σεφορά ή Χόντο, μπορεί να πάω και στα δύο, γιατί θέλω να πάρω δύο πράγματα. Δύο θέλω να πάρω. Ελπίζω να είναι δύο, να μην είναι παραπάνω. Δεν έχω. Είναι συγκεκριμένα τα χρήματα. Μην δένει το πηλίκο μετά. Είναι το πρώτο Beauty Calendar Christmas. Που θα μετράμε αντίστροφα τις μέρες και, και κάθε μέρα θα βλέπουμε και κάτι ένα διαφορετικό έτσι καλλιντικό. Και επειδή θα πάρω και πρώτη φορά beauty calendar, είμαι έτσι πάρα πολύ ενθουσιασμένη, διότι πάντα έβλεπα, ξέρετε, τις youtubers που τα έκανα και έλεγα, τι ωραία. Αλλά είπα ότι θα βάλω κάποια χρήματα στην άκρη για να πάρω κι εγώ ένα ωραίο Christmas beauty calendar. Το ψάχνω, δεν έχω βρει ακόμα ποιο calendar θα πάρω. Του Sephora που είδα και κριτικές και βίντεο, το τι έχει μέσα είναι χάλια, δεν μου αρέσει καθόλου. Που είναι ένα οικονομικό, έκανε γύρω στα 37-40 ευρώ, κάτι τέτοιο. Είναι οικονομικό, αλλά δεν μου αρέσει καθόλου, παιδιά. Δηλαδή, προτιμώ να δώσω 80 ευρώ για το Christmas calendar, για το beauty calendar, φαγώθηκα, αλλά να είναι ωραίο. Παρά τώρα να δώσω 40 ευρώ και να είναι μάπα, το ένα χειρότερο από το άλλο και να κλαίω και τα 40. Αυτό, βρίσκω άλλα ωραία από NYX, Too Faced, The NARS και τέτοιες μάρκες, αλλά ρε φίλε, αυτά είναι υπερβολικά πανάκριβα και όχι μόνο 12 μέρες. Άρα τώρα θα πάμε να βρούμε και θα προσπαθήσω να τραβήξω και πλάνο να δω ποιο calendar θα διαλέξω, ελπίζω να έχουν βγει όλα. Γιατί είναι εντάξει, είναι μέσα αρχές Νοέμβρη, ελπίζω να τα έχουν βγάλει. Αλλιώς ό,τι βρω καλύτερο θα πάρω. Και το δεύτερο που έχω να πάρω είναι να σου πάρω ένα δώρο. Να πάω να αγοράσω ένα πολύ ωραίο giveaway για εσάς. Θα είναι beauty giveaway, δεν ξέρω, ότι μου αρέσει περισσότερο θα πάρω. Και ανάλογα με τα οικονομικά μου μπορεί να πάρω ή ένα ή δύο δώρα. Αυτό. Αλλά θέλω να είναι έτσι κάτι καλό. Άρα, αν δεν μου βγαίνει, θα πάρω ένα και καλό. Δυνατό. Όπως πέρυσι είχατε τρελαθεί με το άλλο το giveaway που είχα κάνει με μάσκαρα, κραγιόν και τέτοια. Θέλω κάτι εξίσου δυνατό να είναι. Άρα, σας προετοιμάζω λίγο γιατί για το τι πράγματα και θα έρθουν στο vlog μας. Αυτά. Άρα, τώρα θα πάμε σε φορά. Τελευταία μέρα μου που είναι τα μαγαζιά, να δούμε τι θα πάρουμε. Ελπίζω να βρω, θα φάω πάρα πολύ ώρα, σκέφτομαι στα Sephora Hondo που θα πάω δεν ξέρω. Αυτά και αυτή είναι η φάση και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη και ανυπομονώ πως και πως. Τίποτα άλλο, ανυπομονώ επίσης να ξεκινήσω τα γυρίσματα για το vlog μας, γιατί σίγουρα θα έχω γυρίσει κάποιες μέρες νωρίτερα. Δεν έχω, ημερομηνία, δεν το έχω σκεφτεί ακόμα. Την ώρα, νομίζω 8 το απόγευμα είναι καλά, 8 νομίζω θα το κάνω. Από 1η Δεκεμβρίου και κάθε μέρα στις 8 το απόγευμα να συντονίζεστε στο Afros Tube γιατί θα έχουμε καινούριο βίντεο. Ναι, να το γράψω, μην το ξεχάσω και ανεβάζω 7 η ώρα ή 6 η ώρα το απόγευμα βίντεο. Όχι. Κάθε μέρα στις 8 το βράδυ νέο βίντεο στο Afros Tube vlog μας. Θα γίνει χαμός. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Δεν ξέρω αν εσείς είστε, βέβαια σας είπα ότι φοβάμαι, τρέμω, αν θα τα καταφέρω. Γι' αυτό θέλω να βγάλω όσα περισσότερα μπορέσω τώρα μέσα στο Νοέμβρη βίντεο, για να τα έχω, να έχω κάποιες μέρες ok. Γιατί, αν μέσα στο Δεκέμβρη θα μου έρθει η περίοδος. Εγώ ότι όταν μου έρχεται η περίοδος, παιδιά, τις 3 μέρες δεν μιλιέμαι. Δεν θα μπορέσω να ανοίξω κάμερα να γυρίσω βίντεο. Για κανένα λόγο. Είμαι στο κρεβάτι και κλαίω μέχρι και ο Χρήστος μου φέρνει, φανταστείτε, να φάω τα χάπια. Και κλαίω, υποφέρω πάρα πολύ. Εγώ περνάω πολύ δύσκολα γενικότερα στην περίοδο. Δεν είναι να μου μιλάς. Άρα θα είναι λίγο έτσι δύσκολο. Γι' αυτό θέλω να έχω και κάποια έτσι βιντεάκια προγυρισμένα. Για να μην μείνετε μια μέρα χωρίς το vlog μας το σωστό, τη σωστή της ημέρας. Ελπίζω να τα καταφέρω. Αν κάποια μέρα ομιγέννητο
δεν μπορέσω να βγάλω, θα λείπει μία μέρα που αυτό όμως το έχω βγάλει τελείως από το πλάνο μου, από το μυαλό μου, δεν υπάρχει, θέλω κάθε μέρα καινούριο βίντεο και θα το έχετε, μπορεί να μην είναι τα μισά ώρα, δεν θα είναι δηλαδή μισά ώρα βίντεο, βέβαια κάποια θα είναι μισά ώρα, αλλά κάποια μπορεί να είναι 15 λεπτά, ανάλογα. Αντιλαμβάνεστε λίγο, θα είναι καθημερινό βίντεο, θα είναι λίγο περιορισμένο το content, πόσα να σας πω κι εγώ σε 25 μέρες, πόσα διαφορετικά πράγματα, όχι, θα κουράσει αρκετά, θα βρίσκω και πιστεύω αυτό. Και εννοείται από κάτω, περιμένω και τις ιδέες σας. Το τι να κάνουμε και αυτό αν θέλετε και κάτι διαφορετικό. Επίσης να πω το ότι λόγω της κατάστασης, βέβαια θα κάνω και ανακοίνωση αυτή την ημερομηνία τώρα που εσείς θα δείτε πιο μετά αυτό το βίντεο, στο Instagram μου ότι τα food fights δυστυχώς λογικά θα ξεκινήσουν πάλι από Γενάρη του 21, από το καινούριο έτος, διότι τώρα είχα το Σάββατο αυτό... είχα προγραμματίσει το γύρισμα για να βγει το βίντεο την τελευταία Πέμπτη του Νοεμβρίου, αλλά παιδιά δυστυχώς τα γυρίσματα δεν θα γίνουν λόγω lockdown, τα παιδιά είναι μακριά σε άλλη περιοχή και λόγω lockdown δεν γίνεται να λάβουν χώρα τα γυρίσματα, άρα ακυρώνεται το food fight για τον Νοέμβριο και το Δεκέμβριο δεν ξέρω ανάλογα με το τι θα συμβεί, αν υπάρξει μια πιθανότητα, αλλά δεν θέλω να σας το τάξω και γυρίσω με τον Χρήστο Food Fight, αλλά απλά δεν θέλω να το τάξω γιατί αν δεν μπορώ να έχω 2-3 άτομα κοινό, δεν θα είναι τόσο έτσι χαβαλετζίδικο και ωραίο και είμαστε μόνο οι δυο μας. Όχι. Άρα ας πω εγώ σίγουρα από Γενάρη ξανά θα υπάρχει ένα Food Fight το μήνα και βλέπουμε. Αλλά παιδιά το lockdown μου χάλασε πάρα πολύ τον προγραμματισμό μου, γιατί τώρα δεν έχω για τελευταίο, την Πέμπτη δεν θα βγάλω βίντεο, την τελευταία Πέμπτη, δηλαδή την Πέμπτη που μας έρχεται σε εσάς, δεν θα βγει το food fight και δεν θα βγει καν βίντεο, δεν πειράζει, θα ξεκινήσω εγώ, θα γυρνάω τα βιντεάκια για το vlog μας. Αυτά. Και είμαι πάρα πολύ έτσι ενθουσιασμένη, εννοείται ότι κάποια βίντεο στο vlog μας πέρα από τα λίγο πρώτα θα είναι σε real time, δηλαδή αντί να είναι μια μέρα πριν γυρισμένο το βίντεο. Και δώστε μου, σταυρώστε με. Για να τα καταφέρω, γιατί θα φάω και ώρα με το μοντάζ, με ανησυχεί το content, τέλος πάντων, πάλι μακρηγόρησα. Σταυρώστε με απλά να βγάζω τα βίντεο σωστά και να είναι όμορφα και ενδιαφέρον, για να σας κρατήσω ωραία, τη σωστή, τη συντροφιά. Και ας ελπίσουμε το Δεκέμβρη να μην έχουμε lockdown, για να μπορούμε να βγω έξω, να βγάλω και ωραία πλάνα, να πάμε και στο κέντρο μια βολτούλα, να κάνουμε και το ένα μας, να κάνουμε και το άλλο μας, να μην είναι όλα μονότονα και μέσα στο σπίτι. Βέβαια από την άλλη, αν είμαστε μέσα στο σπίτι θα σας κρατήσω πολύ ωραία συντροφιά, θαρώ, γιατί θα είστε κλεισμένοι στο σπίτι, δεν θα έχει τι να κάνετε, θα δείτε αναγκαστικά vlog μας από την Αφροδίτη Πετρινόλη. Τι να κάνουμε. Αυτά. Είστε έτοιμοι να φύγουμε. Πάμε τώρα στο αμάξι να δούμε τη Δήμητρα και να πάμε γλυφάδα για ψώνια. Για το δώρο σας και για το beauty calendar. Α, καθίστε. Εσείς τώρα θα πάτε στο αμάξι μαζί μου, αλλά εγώ να γυρίσω το κλείσιμο αυτού εδώ του βίντεο. Ναι, γιατί μετά μπορεί να το ξεχάσω. Έτοιμοι, έτοιμοι. Πάμε. Δεν μπορείτε να διανοηθείτε πόσο κίνηση έχει, εντάξει, χαμός, έχουν βγει όλοι στη γλυφάδα, τα μαγαζιά είναι γεμάτα και γίνεται ένας μικρός πανικούλης. Θα βρούμε να παρκάρουμε, ελπίζω. Ζει πάρα πολύ. Περνάμε, πού του. Να, α, όχι, είναι προς την πράγμα. Κάτσε με πατήσουνε, γιατί κοιτάω και τι... Πού πάμε, πού πάμε, πάμε για δωράκια! Να πας, να πας! Are you ready?
σίγουρα, γαμώτο. Λοιπόν, παιδιά, είμαι σε έξαλλη κατάσταση, πήρα δύο πράγματα από τα Sephora, αλλά έχουν εξαντληθεί όλα τα beauty calendar και είμαι έξαλλη. Τώρα πάμε στα MAC. Μου είπαν ότι έχω αργήσει στην ουσία να τα πάρω και έχουν εξαντληθεί σχεδόν όλα. Άρα, μέχρι στιγμής δεν έχω βρει κάτι. Θα πάω τώρα και στη MAC, αν και είναι πανάκριβα της MAC, θα δω. Και μετά θα ψάξω στο ίντερνετ. Δεν ξέρω, σας έχω πάρει όμως ένα δωράκι. Έχω πάρει πάρα πολλά πράγματα. Calendar δεν υπάρχει δυστυχώς, beauty calendar. Έψαξα και στο ίντερνετ για να κάνω παραγγελία και είμαι πάρα πολύ συναχωρημένη, αλλά δεν υπάρχει. Και το Sephora, άμα έρθει, είναι χάλια, δεν αξίζουν τα λεφτά. Άρα, εγώ αυτό που έκανα είναι... Ναι, εγώ αυτό που έκανα είναι να σπάρω πιο περισσότερα δώρα για εσάς και 2-3 πράγματα που ήθελα για εμένα. Και ίσως θα κάνω κάτι, θα δω πώς θα το φτιάξω και θα σας δείχνω, τι να σας δείχνω κάθε μέρα τι καινούριο είχε π.χ. το calendar που τελικά δεν θα έχουμε calendar. Θα σας δείχνω τι καινούριο δωράκι έχω για εσάς. Ίσως κάτι τέτοιο θα κάνω, δεν ξέρω ακόμα, αλλά μπορώ να σου πω ότι έχω στεναχωρηθεί αρκετά. Αλλά είμαι σίγουρη ότι θα ξετρελαθείτε με όλα αυτά που σας έχω αγοράσει. Μπορεί να μην άφραγγει, αλλά εσείς θα ενθουσιαστείτε full. Και από Sephora και από MAC σας έχω πάρει πράγματα. Ετοιμαστείτε για τρελούς διαγωνισμούς. Ακολουθήστε με στο Instagram, Αφροδίτη Πετρινόλη, γιατί θα ανεβάσω και εκεί διαγωνισμό, και στο YouTube. Τώρα πάμε, παιδιά, πορευόμαστε προς το αμάξι. Αυτά. Δεν ξέρω τι έχουμε πάρει, θα σας τα έχω πει λογικά από το δρόμο που βλόγκαρα, ναι, γιατί σας είπα το έκανα back to back το κλείσιμο. Σας ευχαριστώ πολύ που μείνατε μέχρι το τέλος, τι, αυτού του βίντεο, του τελευταίου vlog πριν το vlog μας. Θα τα πούμε εμείς από 1η Δεκεμβρίου και κάθε μέρα μέχρι 25 λογικά Δεκεμβρίου στις 8 το απόγευμα, να είστε συντονισμένοι στο AfroTube. Μην ξεχάσετε να πατήσετε το subscribe σας για να μην χάνετε τα καινούργια βίντεο και να πατήσετε και το notification, το bell σας για να σας έρχονται ειδοποιησούλες, γιατί καμιά μέρα μπορεί να ξεχαστείτε και δεν θέλουμε να ξεχαστείτε. Δεν θέλουμε να ξεχαστείτε. Όχι. Περιμένω από κάτω το τρελό σας, το feedback και τις ιδέες σας. Έχω κι εγώ αρκετές στο μυαλό μου, φανταστείτε έχω υπολογίσει και τις 25 μέρες, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, ίσως κάνω κάτι από αυτά που μου λέτε εσείς, αν και έχω ήδη βάλει ιδέες από αυτά που μου έχετε πει σε παλιότερα βίντεο μου. Πατήστε το like σας, μην το ξεχάσετε. Αυτά, κουράγιο, λίγο lockdown πρέπει να έχει μείνει ακόμα, δεν ξέρω αν υπάρξει κάποια ανανέωση, κουράγιο παιδιά σε όλους μας. Υγεία, ευτυχία, ας ζεσταθούν οι ψυχούλες μας και οι καρδούλες μας μέσα στο σπίτι, οικογενειακά, με πολύ αγάπη και ευτυχία. Τα λέμε από 1η Δεκεμβρίου για 25 συνεχόμενες μέρες στις 8 το απόγευμα. Bye!